Κοίτα, κοίτα. Άγκρι! Όχι, εντάξει, είμαι στη μέση! Ωπα ρε. Τι έγινε. Τι βαράει κάτω ρε. Κάτσε για μισό λεπτό και λίγο, γιατί αυτός είναι γερμός. Πρώτη φορά βαράει, δεν ξαναβαρέσει έτσι το διάλογο. Ωπα, 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 περίμενε, περίμενε. Πάμε, περίμενε, κάτω, κάτω. Καλά που μπερδευτεί, cool. Τι έγινε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Για σου Batman πάνω στην ώρα, έχουμε μια ειδοποίηση για απαγωγή εκτός πόλη. Πού ακριβώς? Όπως μπορείς να δεις τον χάρτη, στο κοκκινό σημάδι. Άτο. Πρέπει να πας οπωσδήποτε, είναι σημαντική απαγωγή. Απαγωγή. Μάλιστα. Φωτογραφία έχουμε. Εννοείται, γιατί ρομπότ με πέρασες, σου προωθώ όλες τις φωτογραφίες. Ωραία. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που μπόρεσα να βρω. Ή, παιδάκι έχουν εδώ, εδώ το... δεν γίνεται να μην πάω. Πήγαινε αλλά χωρίς τον μαλάκα, τον Άλφρετ, Ωραία, ωραία, ωραία. Φύγαμε, παιδιά. Πάμε να πάρουμε όπλα. Και φύγαμε γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγουμε αυτό το παιδάκι. Λοιπόν, armory από εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πήραμε μπαζούκα, railgun, τα κλασικά μας. Πάρουμε και βεστάκια πρέπει. Πού είναι τα vest, πού είναι τα vest, να τα. Ήμουν εγώ, έβλεπα εκεί πέρα το βιντεάκι μου στο YouTube. Και ξαφνικά σκάει ειδοποίηση ότι έχουν πάρει απαγωγή παιδάκι. Και θα κάτσω εγώ εδώ. Πήγαμε κατευθείαν σε αυτό το πόρταλ που έγραφε. Τι πόρταλ έγραφε? Εγώ το ξέχασα τώρα το πόρταλ. Δεν πάω, θυμάμαι πάνω κάτω στο χάρτη ότι δείχνει κάπου εδώ. Λογικά σε αυτό το σπίτι ήταν, από ό,τι κατάλαβα από τη φωτογραφία. Οπότε φύγαμε κατευθείαν εκεί. Οπότε καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Batman. Σήμερα θα γίνει ο χαμός. Οπότε πάστε το like. Θέλω να φτάσουμε τουλάχιστον 5.000 like αυτό το βίντεο, εντάξει. Θέλω να το σπάσετε, να γίνει χαμός. Πάστε το like, πάστε και το subscribe. Και πάμε γρήγορα να σώσουμε αυτό εκεί πέρα το παιδάκι, γιατί είναι κρίμα. Απλά, επειδή είναι παιδάκι ρε φίλε, πρέπει να το σώσουμε χωρίς να βγει ούτε ένα όπλο. Οπότε τσάμπα τα πήρα εγώ τα όπλα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει το GPS, κάπου εδώ είναι το σπίτι, εκεί είναι το σπίτι. Απλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω κόσμο. Κάποιος είναι εκεί, γιατί βλέπω ότι τον πέταξε, έχει τα γράμματα. Εκεί έχει ένα άτομο, αλλά μόνο αυτόν βλέπω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχω ιδέα. Έχουμε μαχαίρι. Θα πυροβολήσουμε εδώ. Αυτά εδώ. Τι ήταν αυτό, ρε. Οχ, έρχονται, 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 έρχονται. Ωωωω, ελπίζω να μην ακουστήκαμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να το βγάλουμε τα ρούχα, να τα φορέσουμε εμείς. Ωραία, είμαστε τέλεια. Εσύ, κάτσε κάτω. Έχουν το παιδί για να βγάλουν τα λεφτά, ρε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πάμε γρήγορα από εδώ. Λοιπόν, θα περπατάμε χαλάρα. Να μοιραστούμε. Και επέκριβε, θα σε αγοράσω ό,τι θέλετε. Οπότε, πισε. Προχώρα και σηκωλώ τσιρό, γιατί άργησες. Κάτι πρέπει να προχώρα. Προχώρα, το συγκεκριμένο παιδί δεν θέλω να το χάσουμε. Ό,τι λεφτά πάρουμε, θα τα μοιραστούμε. Θα σε αγοράσω ό,τι χρειαστείτε. Αξίζει πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν. Με γυαλέμε. Συγκεκριμένο παιδί, προσέξτε το σαν τα μάτια σας. Ειδικά αυτός εδώ πέρα, του είχα αρκετή συμπάθεια. Κάνα 8 εκατομμύρια θα πάρεις εσύ μόνος. Όλοι οι άλλοι από 2-3 εκατομμύρια θα πάρετε. Θα τα ευχαριστηθείτε, πιστεύω. Και ένα δωράκι από μένα. Δεν θέλω να μπει κανείς εδώ μέσα. Έγινε κατανοητός. Ναι. Όποιος μπει, εκτελέστε τον. Μάλιστα. Αφεντικό. Έλα. Έχω μια καλύτερη ιδέα για το παιδί. Τι? Μπορούμε να τον πάμε στον πάνω όροφο, είναι πιο ασφαλές. Πάστε με το πέρα καλύτερα, γιατί τον πάνω όροφο είναι σπασμένα κάτι οι πόρτες, γι' αυτό. Εδώ θα την αφήσουμε. Ναι, άστε με το πέρα, γιατί πάνε σπασμένες οι πόρτες. Μάλιστα. Είναι εδώ πέρα, τα έχω κλειδώσει σχεδόν όλα. Πόσα λεφτά θα πάρω για σένα, ε? Πόσα. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Ξέρεις πόσο πολύ αξίζεις. Ειδικά εσύ. Θα είσαι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να έχω ποτέ. Θα σας αποκεφαλίσω έτσι και το χάσουμε. Το καταλάβατε? Θα το ξαναπώ και τελευταία φορά. Μάλιστα. Μάλιστα. Χαίρομαι. Αντικό. Έλα. Νομίζω είδα υποπτή κίνηση εδώ πέρα στο κάτω όροφο. Πού? Κάτω όροφο. Εδώ. Πήγαινε έλεγξη. Από εδώ. Έλα. Πήγαινε έλεγξη. Νομίζω είναι δικό σου. Είναι τσιράκι. Τσιράκι. Κονότσιρο. Το άλλο το μεγάλο αφεντικό που είναι. Δεν ξέρω. Και την ακριβία.
Πάγου. Πού είναι το μεγάλο αφεντικό που είναι. Το μεγάλο αφεντικό είναι εδώ. Εδώ είμαστε, μάγκες. Θα πάρουμε τα ρούχα αυτού νου και θα κάνουμε εμείς τον αρχηγό τους. Και θα πάρουμε και το παιδί και όλα τέλεια. Λοιπόν, μπαμ! Εδώ είμαστε. Και τώρα πάμε πάνω. Κάντε το τσιράκι, είχανε φλακίες. Οπότε, να προσέχετε, εντάξει. Μην χάσουμε το παιδί. Άντε, μην τα πάρουμε τώρα. Όλα καλά, εδώ πέρα δεν έχει γίνει τίποτα περίεργο. Όχι. Όλα καλά. Όχι. Ωραία, δεν έχει έρθει κανένα υπόπτω να του ρίξω καμία σφαίρα. Όλα καλά. Ωραία, θα πάρετε λεφτά για αυτό που κάνουμε, το ξέρετε. 2 εκατομμύρια. Να, μας το πω. 2 εκατομμύρια ο καθένας. Ωραία. Μας το πω. Ωραία. Οπότε δεν πιστεύω να είστε τίποτα ψεύτες. Όχι, όχι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μεταφορά. Για πού? Πρέπει να πάμε το μικρόν πάνω. Καλύτερα ασφάλεια, ναι. Ναι, λοιπόν. Το πάμε. Πάρτε τον μαζί. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Πάμε, κρέατε. Γρήγορα, ρε. Ρε, θες να πληρωθείς ή όχι? Κάνετε. Ποιος είναι? Καλησπέρα, Μπάτμαν. Ποιος είναι? Θέλω συνάντηση για ένα πράγμα που έγινε. Δεν είμαι αυτός που λες εσύ. Για να μην σε πάρω και σε ένα απαγωγή, τώρα με μιλάς. Χρειάζομαι συνάντηση. Το κατάλαβες, ρε, αυτό που σου είπα. Δεν θα ξαναμιλήσεις. Πού είσαι? Πάνω, ρε. Πού πάνω? Εσείς κάτω, φτάνει. Πηλάτε τη σκάλα, κάτω. Λοιπόν, μικρέ, έλα μαζί μου. Εδώ. Πηλάτε την πόρτα, παιδιά, μην μπει κανένας μέσα. Μ' ακούς? Ωραία, θα το πάρω σμένα. Λογικά δεν μιλάς γιατί φοβάσαι. Λοιπόν, θα σε πάρω από εδώ. Να φύγουμε. Ναι, να φύγουμε. Πηλάτε την πόρτα καλά. Εντάξει, μην μπει κανένας μέσα. Ωραία. Πήγαμε όμορφα και ωραία, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα και δεν κινδύνεψε η ζωή σου, μου φίλε. Οπότε, ξέρεις που είναι η μαμά σου, να σε πάω πίσω? Αν ναι, σφύρα, αν όχι, μη σφυρίξεις. Α, δεν ξέρεις, okay. Πάμε. Λοιπόν, θα βγάλω ανακοίνωση στην πόλη, μ' ακούς? Θα βγάλω ανακοίνωση στην πόλη για να βρούμε ποιοι είναι οι γονείς σου, να έρθουν να σε πάρουν. Εντάξει. Αν εντάξει, σήκωσε χέρια. Σήκωσε, όχι έτσι. Σήκωσε χέρια. Ωραία, μπράβο. Να μιλήσεις δεν παίζει, ε. Αν δεν θες να μιλήσεις, σήκωσε τα χέρια. Εντάξει. Okay. Πάνω, ρε φίλε. Τώρα αγάπησουμε ένα tweet εδώ. Ότι ψάχνουμε τις γονείς αυτού του παιδιού. Που και πώς καλά... νιώθες που έπαιζε στην παιγίδα? Μίλησε. Εγώ μίλησα. Ποιος είναι, ρε? Να σου πω, Batman, δεν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν μιλάει το παιδάκι τόση ώρα? Στο στόμα του παιδάκι αυτό έχει μικρόφωνο και φεμινά, όπου εκεί το παιδάκι δεν είναι αληθινό, Batman. Είναι ρομπότ. Μάλιστα, τι ρομπότ δεν μπορείς να φανταστείς. Όπα, παιδιά, κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Από πού μιλάς, τρελέ μου? Μόλις σου είπα από πού μιλάω. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Πώς μπορείς και μιλάς από εκεί? Σου είπα, έχει μικρόφωνο στο στόμα το παιδί. Είναι ρομπότ. Και μόλις εσύ, Batman, έπεσε στην παγίδα. Ποια παγίδα? Στην παγίδα για να φέρεις το παιδάκι. Ποια είναι η παγίδα, ρε τρελέ μου? Που κάθε έχεις βάλει... έχεις βάλει μικρόφωνο, τι έχεις βάλει, χείο? Είπα και πει, Batman, έχω βάλει χείο στο στόμα. Το παιδάκι δεν είναι αληθινό, Batman. Το έχω πει 100 φορές. Δεν είναι αληθινό. Το παιδάκι δεν είναι αληθινό. Και τι είναι, ρομπότ? Εννοείται είναι ρομπότ, Batman. Δεν θα σου δώσω αληθινό παιδί. Απλά έβγαλα παιδάκι, δεν ξέρω ότι θα το σώσεις. Αλλά έπεσε στην παγίδα. Ωραία, πες να είσαι τρελαθή με την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Αυτό, το ότι έχει δει ένα ρομπότ. Η παγίδα είναι απλή, Batman. Απλά μία λέξη. Αντίο. Στο αίμα, τι είναι αυτό που έχει πω? Κύριε Φιντά, ήταν, έγινε μια έκρηξη από ρομπότ δίπλα μου. Παγίδα ήταν. Δεν μου λες το επόδι σου, το νιώθεις κανονικά? Σε πονάει? Πονάει λίγο, πονάει, αλλά το νιώθω. Ωραία, ναι, μπορώ και το πονάω λίγο. Αυτό καλό είναι, αυτό καλό είναι. Ωραία, συνάδελφε, εσύ που είσαι δίπλα μου, είναι να καθαρίσουμε με χάδες και με μπεταντίν το πόδι του από τα αίματα, να δούμε πόσο μεγάλο είναι το χτύπημα το οποίο έχει και η τομή εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Καθάρισε κανονικά, καθάρισε ό,τι αίμα έχει.
Εσύ, κύριε υποδιευθυντά, σε παρακαλώ, φέρε μου μπόλικο αιμοστατικό και φέρε μου και μία ένεση λιδοκαΐνης. Μάλιστα. Βγαίνει αρκετό αίμα από το πόδι, πρέπει να το σταματήσουμε. Συνάδελφε, χρειάζεσαι κάτι από μένα? Όχι, όχι, συναδέλφισσα, εγώ με τους δύο τους συναδέλφους είμαστε ok. Αλλά κάτσε από πάνω σε περίπτωση που γίνει κάτι επίγον, εάν ο Batman χάσει τις αισθήσεις του ξαφνικά. Αυτά τα ερωτή είναι που φαίνεται στο κουτί. Ωραίος είναι, ωραίος. Τι είναι αυτά στο κουτί? Αϊτάν. Άκουσε με Batman, άκουσε με Batman. Το ένα πράγμα είναι μία αναισθητική ένεση λιδοκαίνης για να μην νιώθεις πόνο για τα διάφορα που θα σου κάνουμε εδώ πέρα. Και το δεύτερο είναι ένα αιμοστατικό. Λοιπόν, συνάδελφε, θέλω να βάλεις το αιμοστατικό απάνω στην πληγή για να σταματήσει το αίμα και εγώ του κάνω ένεση λιδοκαίνης απάνω στην πληγή. Batman θα σε επονέσει αυτό, αλλά για να μην νιώθεις... Όχι, δεν χρειάζεται. Batman! Κύριε, τι κάνετε, κύριε! Ακούστε, κύριε Batman! Πρέπει να φύγω, οπωσδήποτε δεν υπάρχει χρόνος για να κάνουμε χειρουργία ή τέτοια. Δεν μπορείς να πας με τέτοιο πόδι. Μια χαρά μπορώ. Πρέπει να στο ράψουμε. Έχεις... Όχι. Κάνε ράματα. Μπορεί να κάνεις ράματα μία τώρα και τέλος. Μπορώ να σου κάνω κατευθείαν, αλλά θα σου ξαναανοίξει μετά η ζωή. Όχι. Θα έρθω μετά. Πρέπει να φύγω, παιδιά. Ωραία. Ξάπλωσε τουλάχιστον μισό λεπτό να σου κάνουμε τα ράματα. Λοιπόν. Ωραία. Συνάδελφε, φέρε μου. Άσε τα αιμοστατικά τώρα. Γι' αυτά μπορούμε να κάνουμε ράματα. Ένεση αντιβίωσης, ένεση αδρεναλίνης. Batman, είσαι έτοιμος και τώρα ο Θεός βοήθος. Ωραία. Μπράβο. Να πλύνω κι εγώ τα χέρια. Έτσι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, Batman, σιγά-σιγά. Δεν παθαίνω τίποτα. Ναι, εννοείται. Μη σας ανοίξει πληγή, κύριε. Όχι, επικίνδυνη σκέψη. Δεν ανοίγει καμία πληγή. Το λυγίζεται πολύ. Δεν παθαίνω τίποτα, δεν ανοίγει καμία πληγή. Γρήγορα, αλλά. Μπράβο. Είστε δυνατό. Δεν κάθισε να κάνουμε κανονική θεραπεία. Τι έγινε, ρε παιδιά, τόσο κόσμο έχει εδώ? Κύριε Batman, καλά είστε? Ναι, όλα καλά. Κύριε Batman. Καλή αγάπη. Καλά είστε. Θέλω απλά να πείτε. Το αγαπημένο μου ήρωα. Τι να πω? Γεια σου, Κωνσταντίνε Βέργο. Δεν τον εντοπίσα για ότι έγινε, μην τον ταράξω. Ποιος εσύ? Πάλι εσείς οι Κύπροι είστε? Όχι, εμείς δεν είμαστε Κύπροι. Ποιοι είστε εσείς, ε? Ο τρεις χαζί είμαστε, δεν είμαστε κάποιοι. Λοιπόν, πάμε μέσα γρήγορα. Άλφερντ, πού είναι? Έφαγε για time out. Τι είναι αυτό, ρε, έχει ένα χαρτί εδώ. Όχι πάλι τα ίδια. Γεια σου, Batman. Θέλω να ξέρεις πως εγώ δεν είναι σαν τους κλασικούς εχθρούς, ακατάλληλους. Εγώ είμαι εδώ για να σε καταστρέψω. Για να πάρεις μια γεύση για το πώς είμαι, ετοιμάσου να σκάσει το σπιτάκι σου. Αλλά μην περιμένεις να αρχίσεις να ψάχνεις βόμβες. Πάνω στο τραπέζι έχω αφήσει μια φωτογραφία από πού θα σκάσει το σπίτι σου. Χάδου, Τάν. Α, καλά. Και ποιο τραπέζι? Εδώ. Ο χόντος. Δεν έχει καν βόμβα το σπίτι, απλά θα ρίξει ρουκέτες. Θέλω να δω τι λέει το άλλο μείωμα. Όπως είπα και πριν, μην ψάχνεις να χάσεις βόμβες. Τα 5 λεπτά από την ώρα που θυκλείς αυτό το χαρτί που κρατάς το σπίτι σου θα είναι παρελθόν πλέον. Τρίτη, τέσσερις και τέταρτο θα σε καταστρέψω για πάντα. Καλά, θα γελάνε μέχρι και οι πέτρες. Σε 5 λεπτά από την ώρα που σήκωσα αυτό το χαρτί. Έλα εδώ. Πυράκο, είσαι εδώ. Εδώ. Ο Άλφρεντ έφυγε. Άμα μπει. Κάνει μπάνιο. Άλφρεντ, yes. Yes. Σήκω, Πυράκο, σήκω. Τι έγινε? Πρέπει να πάμε να δείτε κάτι. Τι έγινε? Τι έπαθες εσύ? Ω παρε μαλάκα. Τι έγινε? Τι έπαθα? Τι έγινε? Ωραία, ελάτε εδώ. Άλφρεντ, παρακαλώ. Μέτρα από το 10 ως το 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
καθένα.